Ο Χριστός μας ήρθε εδώ στον κόσμο και απέκτησε το επώνυμο, να το ξέρετε αυτό, εσταυρωμένος. Τι είπε ο άγγελος στις μυροφόρες έξω από τον τάφο, δίπλα από τον τάφο του Αναστάντος Χριστού? Ιησούς ζητείται των Ναζαρινών τον εσταυρωμένο, ως επώνυμο, ουκ εστιν όδε αλλεγήγεστε. Άρα λοιπόν θέλουμε να ζήσουμε τη ζωή του Χριστού, θα περάσουμε δια της στενής και τεθλιμμένης οδού της αγούσης εις τη ζωή. Γι' αυτό θυμάμαι τον Γιώργο Παΐσιο, μου έλεγε μια φορά που κουβεντιάζαμε, τις πολλές φορές που συναντούσα, ο καρκίνος παιδί μου βάλε πολλούς εις τον παράδεισο. Έτσι είναι. Βλέπουμε στη Ρωσία, πήγαμε και λειτουργήσαμε σε έναν βουνό πραγματικά που είναι ο τάφος χιλιάδων μαρτύρων. Και αισθανόσουν τη χάρη αυτών των αναρρυθμίτων ανθρώπων που εσφάγησαν από τους κομμουνιστάς. Ακριβώς τι έσωσαν τη Ρωσία? Τα αίματα αυτών των ανθρώπων που εμαρτύρησαν για τον Χριστό. Είναι μεγάλη δύναμη στο μαρτύρο. Βλέπετε η εκκλησία εκεί, μου λέει ο Πατριάρχης της Μόσχας που γνωριάζουμε κατηδία, που ελπίζαμε, λέει γέροντο, ότι εμείς στη Ρωσία θα έχουμε τέτοια σιγούρη του κόσμου να έρχεται να προσκυνά την Αγία Ζώνη. Πού να το φανταστούμε, λέει, πριν 30 χρόνια. Και όμως ήρθε. Γιατί? Γιατί οι γριές εκράτησαν την εκκλησία. Οι γριές δεν υπολόγιζαν το κακεμπέ και έπαιρναν τα παιδιά, τα εγγόνια τους κρυφά από τον πατέρα και τη μάνα και πήγαινε και τους εβάφτιζαν. Αυτές εκράτησαν την εκκλησία. Και έπεσε ο κομμουνισμός, όχι με πραξικόπημα, ανεμάρτως, σαν χάρτινος πύργος. Έτσι, και είναι η δόξα σήμερα να βλέπεις τα εκατομμύρια των ανθρώπων. Υποδέχτηκαν την Αγία Ζώνη 190 επίσκοποι, 2 πατριάρχες και 2 προκαθήμενοι. Με άπασαν την αρχαιολατική στολή. Εβιώσαμε ένα Βυζάντιο πραγματικό.